καλησπέρισω την κυρία Άννη Ποδηματά, που είναι υποψήφια βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το ποτάμι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για είναι την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά Ποδηματά. Που... Ποδηματά. Γεννηματά έλεγα τόση ώρα. Όχι όλη την ώρα. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε με σταυρό σε εκλογές, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, τι αίσθηση έχετε? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία, είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση έτσι κι αλλιώς. Θεωρώ ότι διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει ή ποιοι θα κυβερνήσουν στις 26 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα από τις 26 Ιανουαρίου και μετά. Και όταν λέω πώς, εννοώ ότι είναι τα προβλήματα τεράστια, είναι σωρευμένα, είναι προβλήματα δεκαετιών αφενός, τα προβλήματα που μας οδήγησαν στην κρίση και στην χρεοκοπία το 2010. Και βεβαίως είναι και όλα τα προβλήματα που σωρεύτηκαν στη διάρκεια αυτής της πενταετίας με τα δύο προγράμματα, με την εξαετή ύφεση. Άρα λοιπόν το δικό μου βασικό συμπέρασμα, το δικό μας βασικό συμπέρασμα είναι ότι για αυτούς τους λόγους, επειδή ακριβώς τα προβλήματα είναι τεράστια, είναι αδύνατον μία κυβέρνηση μόνη της να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Χρειάζεται μία ευρύτατη κοινωνική και πολιτική συνεννόηση, συνένεση στα βασικά. Και θέλω να σας πω από την εμπειρία μου στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Λιάτσο, ότι εάν αυτή την ελάχιστη συνεννόηση την είχαμε επιδείξει και στη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας, είμαι βέβαιη ότι και το μνημόνιο θα είχε τελειώσει, θα είχε ολοκληρωθεί και με πολύ μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα της χώρας στη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας, τουλάχιστον να μην το συνεχίσουμε. Ναι. Τώρα, οι δημοσκοπίες σας φέρνουν αρκετά ψηλά. Δηλαδή, τρίτο κόμμα μέχρι στιγμής και από τους μέσους όρους. Θα δείξω και μια πολύ ενδιαφέρουσα τώρα δημοσκόπηση σε λίγο από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Το ερώτημα είναι, εσείς συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, παρά ότι ακούω τον Σταύρο Θεοδωράκη και στελέχη από το ποτάμι που ασκούν πολύ σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη τον Τσίπρα για διάφορα θέματα. Ασκούμε κριτική, ναι. Έχετε δίκιο. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ασκούμε κριτική, και στη Νέα Δημοκρατία ασκούμε κριτική. Ασκούμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία γιατί πολλά τα οποία εξαγγέλει σήμερα ότι θα κάνει αύριο, είχε όλη τη δυνατότητα να τα κάνει χθες και δεν τα έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται σχεδόν τα πάντα, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν όλα αυτά που εξαγγέλει, όταν τα περιθώρια και οι δυνατότητες της χώρας είναι πολύ περιορισμένες, όταν δεν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί να πάει σε μια μετοπική σύγκρουση με την Ευρώπη, δεν αποσαφηνίζει πρώτα απ' όλα τι πρόκειται να κάνει με την εκκρεμούσα ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αυτή που λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου, και τα χρονοδιαγράμματα, κύριε Λιάτσο, είναι ασφικτικά. Και πρέπει, δηλαδή είναι υποχρέωση όλων νομίζω, να πούμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε με βάση τα δεδομένα, τα συγκεκριμένα και τα υπαρκτά, πώς πρόκειται να χειριστούμε τα ζητήματα. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Γενικώς και ορίστως θα διαπραγματευτούμε. Που δεν είναι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε θα διαπραγματευτούμε. Ορισμένοι λένε θα διαπραγματευτούμε. Άλλοι λένε θα πάμε για δημοψήφισμα. Δεν νομίζω όμως ότι ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμη φάση για τη χώρα συνολικά και επειδή ο κόσμος έχει ματώσει στη διάρκεια των προηγούμενων 5 ετών, δεν μας επιτρέπεται να παίρνουμε ρίσκα και να κάνουμε πολιτική με όρους του 1981. Δηλαδή, έχει τελειώσει αυτό το έργο έτσι, όπου λέμε διάφορα και την επαύριο των εκλογών κάνουμε εντελώς άλλα από αυτά που λέμε. Πάντως, κυρία Ποδηματά, επειδή κάνατε κι εσείς με την πολιτική σας τοποθέτηση κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μου κριτική που δεν πατάει, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτον δεν έχει υποσχεθεί τα πάντα. Και εκτός αν θεωρείτε τα πάντα το να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση, εκτός αν θεωρείτε τα πάντα το να δώσει σύντηση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, εκτός αν θεωρείτε τα πάντα το να δώσει ηλεκτρικό ρεύμα σε ανθρώπους οι οποίοι η συγκεκριμένη μνημονιακή πολιτική τους το έχει στερήσει. Και βέβαια άκουσα ότι πάει για σύγκρουση. Αποδεχόσαστε τα χρονοδιαγράμματα που έχει βάλει η Τρόικα και αυτή είναι η ουσιαστική μας διαφορά, διότι στην έντονη διαχωριστική γραμμή που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε υπάρχει στην ελληνική κοινωνία ανάμεσα στο ποιοι θέλουν να υπηρετήσουν ή λένε ότι σωστά έγινε
η μνημονιακή πολιτική της πιο σκληρής λιτότητας που έχει αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα προηγουμένως ή ποιοι θέλουν να την ανατρέψουν και να την ανατρέψουν μέσα από μια επαναδιαπραγμάτευση πάνω στη βιωσιμότητα ή την μη βιωσιμότητα του χρέους, δεν έχω ακούσει τις δικές σας πολιτικές απόψεις ως ποτάμι και τα ερωτήματα είναι σαφέστατα. Είσαστε υπέρ της μνημονιακής πολιτικής ή κατά? Είσαστε, θεωρείτε ότι το χρέος είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο? Θεωρείτε ότι πρέπει αυτή η ανθρωπιστική κρίση να αντιμετωπιστεί ή να μην αντιμετωπιστεί? Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν τις απόψεις και τις θέσεις μας, όχι στη βάση του μαύρο-άσπρο, διότι τα ζητήματα δεν είναι μαύρα-άσπρα. Και γιατί δεν έχει, θα μου επιτρέψετε να πω, καμία απολύτως σημασία εάν εγώ ή εσείς ή οσδήποτε είμαστε υπέρ ή κατά του μνημονίου. Μιλάω και το ποτάμι, δεν μιλάω προσωπικά. Δεν, έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει κανένας πολίτης και πολύ περισσότερο πολιτικός και πολίτης που να είναι υπέρ του μνημονίου? Είναι ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ. Μισό λεπτό να απαντήσω στο ερώτημα. Κάνε υπομονή περίπου μία ώρα. Να απαντήσω στο ερώτημα, θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν διακόπτω, αλλά δεν μπορεί να γίνεται έτσι με αυτές τις παραμονές. Κύριε Βλάχο, έχετε δίκιο. Αλλά όλοι οι ομιλητές. Εγώ έκανα μια πολύ μικρή. Αναφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βλάχο, ακούστε. Κύριε Βλάχο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι δεν έχετε διακόψει. Κύριε Βλάχο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα ολοκληρώσει η κυρία Ποδηματάκη και θα συνεχίσουμε την. Έχετε δίκιο. Αλλά όλοι οι ομιλητές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, όταν παίρνουν το λόγο, κύριε Πουλάκη, χτυπάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Και διαστρεβλώνουν κυρίως και τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο χρόνος σας, κύριε Πουλάκη, θα. Παρακαλώ, ένας-ένας με τη σειρά. Λοιπόν, να ολοκληρώσει, κυρία Ποδηματά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, λοιπόν, έλεγα ότι κανείς δεν είναι υπέρ του μνημονίου. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την ιστορία του μνημονίου, κύριε Πουλάκη, με τρόπο που να μην μας ξαναυποχρεώσει να έρθουμε σε ένα μνημόνιο ξανά πολύ σύντομα, διότι δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, δεν θα βρίσκουμε πρόσβαση χρηματοδότησης. Τον τρόπο ψάχνουμε. Τον τρόπο. Άρα λέμε, μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί πάντως. Άρα λέμε αυτό το υπέρ ή κατά του μνημονίου, έτσι που μας ταλάνισε 5 χρόνια, δεν μας διευκόλυνε να βρούμε λύση στα προβλήματά μας. Γιατί για κάποιους λόγους φτάσαμε στο μνημόνιο. Δεν βρήκαμε λύση γιατί εφαρμοζόταν η πολιτική του μνημονίου. Λοιπόν, όχι. Και ξαφνικά λέτε ήρθε το μνημόνιο το 2010, ενώ ήταν όλα ρόδινα σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν ήταν όλα ρόδινα και ο Ο για ΣΥΡΙΖΑ λόγο, ήταν μια πολιτική δύναμη η οποία έβλεπε την Πουλάκη, εναλλαγή του δικοματικού λόγο, συστήματος. Λοιπόν, μην κάνουμε διάλογο, κύριε Πουλάκη, γιατί αδικούμε όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Και δεν είναι σωστό. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, βεβαίως. Για κάποιο λόγο χρεοκοπήσαμε. Αποκλείστηκε η πρόσβασή μας στις αγορές. Η πρόσβασή μας στις αγορές, δυστυχώς, είναι ακόμα απαγορευτική. Δεν μπορούμε να βγούμε να δανειστούμε από τις αγορές, διότι τα επιτόκια δανεισμού είναι πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά, άρα λέω κύριε Πουλάκη ότι αυτά τα οποία εξαγγέλλεται, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, η ανθρωπιστική κρίση, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή είναι μια απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να γίνει. Όπως και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο μιας επαναδιαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Υπάρχουν όμως και πράγματα που απλώς δεν γίνονται. Μάλιστα. Το να λες ότι θα κουρέψεις το χρέος που προέρχεται από το δημόσιο τομέα, δηλαδή από τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών μελών της Ευρωζώνης, είναι ένα πράγμα μη εφικτό, μη ρεαλιστικό. Έχουν κερδίσει όλοι. Να βάλετε μόνο ρήτρα, που το λένε κι άλλοι. Να βάλουμε ρήτρα ανάπτυξης, έτσι, για την αποπληρωμή του χρέους, που είναι μια άλλη ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θεωρώ ότι είναι συζητήσιμο. Να το δούμε αυτό. Πάντως, βεβαίως. Κυρία Ποδηματά, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρόνου δεν το ζητάει μόνο όλα. ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε και οι οικονομολόγοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λένε και οι Ινστιτούτα Οικονομικά που δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, θέλω να δούμε την τρίτη δημοσκόπηση στη σειρά από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας που είναι αποκαλυπτική αυτή η δημοσκόπηση. Εδώ βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 33,5% και τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βλάχο, στο 27%. Τρίτο κόμμα το ποτάμι με καθαρή διαφορά, στο 7,5%. Μετά είναι το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, με 5,5% και οι δύο. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 4,5%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο 3%. Οι Δημάροι είναι στο 0,5%. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι πολύ χαμηλά, είναι στο 1,5%. Ανταρσία είναι
στο 0,5, άλλο κόμμα 4,5, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα κτλ. Είναι στο 8%. Ένα σχόλιο θέλω, κύριε Βλάχο, και για αυτή τη δημοσκόπηση. Λοιπόν. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα, τι λέμε τώρα. Έχω βλέπουμε τώρα, εξής. Έχουμε δει τρεις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Είστε σταθερά δεύτερο κόμμα. Και όπως βλέπετε, σε σύγκριση με τις δημοσκοπήσεις περασμένης εβδομάδας, η διαφορά μεγαλώνει. Λοιπόν. 5-24 ώρα πριν από τις εκλογές. Ακούστε. Ξεκινώ λοιπόν με το περίφημο debate. Γιατί ακούστηκαν μετά από μένα κάποιες απόψεις και θέλω να τις σχολιάσω και να τις απαντήσω. Ακούστηκε από τον κύριο Πουλάκη ότι στο debate θα πάμε να κάνουμε απολογισμό, θα πάμε να ενημερώσουμε. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι και να ενημερώσεις και να κάνεις απολογισμό του έργου σου και να κάνεις εξαγγελίες. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές φορές και κάποια debate που διεξήχθησαν ουσιαστικά ήταν παράλληλοι μονόλογοι. Δεν έγινε κανένας φοβερός διάλογος, δηλαδή μην αναβαθμίζουμε τόσο πολύ το debate καθοριστικής σημασίας και το debate κλπ. Είναι μια διαδικασία, είπα και εγώ ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και που δεν έγινε, δεν φαντάζομαι ότι ο κόσμος έχασε και πολλά πράγματα. Παράλληλους μονολόγους έχασε, που έτσι κι αλλιώς καταγράφονται και από τις διακηρύξεις και από τις ενημερώσεις που έχουν τα κόμματα. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω. Να μην κάνουμε διάλογο στην τηλεόραση, ας πούμε. Οι πολιτικοί εκεί να μην κουβεντιάζουν. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ας πρότεινε ο κύριο Σαμαράς ένα debate με πιο ουσιαστικό και δημοκρατικό διάλογο. Ναι, εντάξει. Ας πρότεινε ένα debate με έτσι όπως το λέτε εσείς. Θέλω να πω. Το αποδεχόμαστε. Ακούσατε και προηγουμένως. Φανταστείτε να πάμε σε ένα debate και να ασχολούμαστε για τον καταστροφέα που ακούσαμε νωρίτερα. Γιατί μην αμφιβάλλετε, κάποια αυτά τα επιχειρήματα θα είχαν. Έπρεπε να συζητήσουμε για τον καταστροφέα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει, στο τελευταίο διάστημα δείχνουν αυτό που δείχνουν. Εγώ δεν είμαι σε θέση ούτε να αξιολογήσω τα ευρήματά τους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τα καταγράφουμε, τα βλέπουμε, mm-hmm. τα μελετάμε mm-hmm. και συνεχίζουμε να παλεύουμε, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα, τι ακριβώς εννοείται. Να είναι πρώτη δύναμη. Πρώτη δύναμη. Να είναι πρώτο κόμμα. Να είναι πρώτο κόμμα. Τώρα σε αυτή εδώ που είναι πρώτο κόμμα. Να ξαναδούμε λίγο την πρόθεση ψήφου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εδώ πέρα μιλάμε για 6,5 μονάδες διαφορά, κύριε Βλάχο. Δεν πειράζει. Ξέρω αριθμητική. Ξέρω αριθμητική. Ξέρω να κάνω την αφαίρεση. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι έβρεμα. Αντιστρέφεται αυτό το πράγμα σε 5-24 ώρα, λέτε. Μα εσείς το παίρνετε αυτό ότι είναι εδώ η αποκάλυψη. Αυτό είναι ένα έβριμα, δεν ξέρω ούτε πώς. Αυτό λέμε τώρα. Ναι, καλά. Γιατί δεν μου λέτε ένα πρόβλημα. Να σας ρωτήσω αλλιώς, αγαπητέ κύριε Μάκο. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα καμία δημοσκόπηση δεν έχει. Γιατί δεν σταθήκατε τόσο πολύ σε μια προηγούμενη. Θέλετε να μου επιτρέψετε να κάνω την ερώτηση. Προφανώς. Σας λέω λοιπόν ότι από το Σεπτέμβριο, από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για να είμαι πιο συγκεκριμένο. Εγώ σας λέω από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Μέχρι και σήμερα, σε καμία δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πρώτο κόμμα, είναι δεύτερο. Λοιπόν. Καλά, το λέω, απλώς το λέω. Εντάξει, είναι. Αυτό είναι με βάση τη δημοσκοπήση που ξέρουμε, ναι, όντως είναι έτσι. Τι θέλετε να σας απαντήσω. Μου είπατε προηγουμένως γιατί πισταθήκατε τόση ώρα σε μια δημοσκόπηση που η διαφορά είναι μεγάλη. Γιατί δεν σταθήκατε προηγουμένως που μια διαφορά ήταν στο 2,2. Που εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανατρέψιμη. Τι εννοείται ότι δεν σταθήκα, δεν δείξαμε. Ότι δείξατε, αλλά δεν επιμείναμε. Μου λέτε το 6,5 γιατί φαίνεται πιο. Πιο μεγάλη διαφορά ως εκ τούτου καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν εμείς τις μελετάμε, εμείς συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες, mm-hmm. να θέτουμε τα διλήμματά μας, τις απόψεις μας. Και να βάζετε τα διλήμματα στην κοινωνία ότι αν έρθει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει στην Ελλάδα. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει η καταστροφή του τόπου, τι θα γίνει. Αυτό είπα εγώ τώρα. Όχι, η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς το λέει. Αφήστε, γιατί τρομάξατε. Δεν αφήστε το πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαμαράς το λέει. Ο κύριος Σαμαράς δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν. Τελειώνουμε λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις. Εσείς έχω μια δήλωση της κυρίας Γιαννάκου στα χέρια μου. Ναι, ναι. Η οποία λέει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έλθει ο ρημαγδός. Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση της κυρίας Γιαννάκου που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ή αν συμφωνεί με τη δήλωση του κύριου Βορύδη ότι με τίποτα. Θα έρθουμε σε αυτό. Με τίποτα δεν θα επιτρέψουμε στην αριστερά να κερδίσει εκλογές την Κυριακή. Το με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που λέω τώρα είναι πιο σοβαρό από τη δήλωση του Βορύδη, γιατί η δήλωση του Βορύδη έγινε σε ένα ακροατήριο 50 ανθρώπων και ο άνθρωπος μπορεί να την είπε έτσι, γιατί είτε την πιστεύει είτε έχει αυτή τη λογική. Τώρα, εκτιμώ κυρία Γιαννάκου λέει: με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έλθει ο ρημαγδός, δεν θα αποσύρω ούτε ένα ευρώ από τις καταθέσεις που έχω στις τράπεζες. Εκτιμώ τις απόψεις της κυρίας Γιαννάκου, αναμφίβολα. Εν πάση περιπτώσει και δεν είμαι στη λογική εκείνη των φοβικών συνδρόμων και όλα τα υπόλοιπα ακούγονται. Προσπαθώ με επιχειρήματα
να πείσω, να ενημερώσω και να πείσω τους συμπολίτες μου, ναι. Και αυτό το κάνω σε όλη την προεκλογική εκστρατεία και πιστεύω ότι αυτό αποδίδει. Τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιες παραφωνίες με κάποιους υψηλούς τόνους, με κάποιες κορώνες, με κάποια φοβικά, πιστεύω ότι είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα μιας καλής προεκλογικής καμπάνιας. Ναι. Συνεχίζω όμως και επιτρέψτε μου να πω, επειδή ο κύριος Καρχημάκης ασχολήθηκε πολύ έτσι, και μάλιστα επέπληξε και τον συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν λέτε κάτι για τον Καραμαλή. Να σας πω εγώ για τον Καραμαλή, λοιπόν, κύριε Καρχημάκη. Θα σας πω και εγώ. Να σας πω εγώ, όχι, εγώ θα σας πω. Εσείς είπατε τα δικά σας. Να σας πω λοιπόν, ότι το Μάρτιο του 2009 σας καλέσαμε. Κάλεσε ο Κώστας Καραμαλής τον κύριο Παπανδρέου και βγαίνοντας δήλωσε και είπε ότι δεν υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, η κρίση είναι στα μυαλά των κυβερνώντων. Σας καλέσαμε, σας κάλεσε ο Κώστας Καραμαλής εννοώ, μετά τις ευρωεκλογές και σας είπε ότι έρχεται κρίση, βοηθήστε να πάρω κάποια μέτρα που επήγουν, δεν θέλω να πάρετε το πολιτικό κόστος, το πολιτικό κόστος το πάρω εγώ, μην ξανακάψετε την Ελλάδα. Όχι ότι την καίγατε εσείς κυριολεκτικά, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω μεταφορικά. Σας έστειλε τον κύριο Προβόπουλο και ενημέρωσε κατηδίαν τον κύριο Παπανδρέου για την κατάσταση που υπήρχε στην οικονομία και για το τσουνάμι που ερχόταν. Και εσείς παρόλα αυτά θέλατε εκλογές. Και όταν κάναμε εκλογές, μας είπατε ότι δραπετεύσαμε. Έτσι. Και ουσιαστικά. Γιατί με το ζόρι σας βάλαμε να κάνετε εκλογές. Α, δεν θέλατε. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας ακούει ο κόσμος. Τα θυμόμαστε, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός αποφασίζει αν θα διαλύσει τη Βουλή. Και εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Μην μου απαντάτε μέρα, τώρα να το διακόψουμε και μην να μην τρώω το χρόνο του υπολείπου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μιλήσατε για χρέος. Το δικό σας έγκλημα, ξέρετε ποιο είναι. Και πρέπει να σας το πούμε και πρέπει να σας το λέει όλος ο κόσμος σήμερα, ότι μετατρέψατε το πρόβλημα χρέος, που ήταν υπαρκτό στη χώρα, αναμφίβολα, σε πρόβλημα δανεισμού. Με όλα εκείνα. Με τη διαπόμπευση της χώρας, μόνο εκείνες τις περίεργες δηλώσεις, με τα πιστόλια πάνω στο τραπέζι και όλα τα υπόλοιπα, και μας οδηγήσατε σε ένα καταστρεπτικό πρώτο μνημόνιο, το οποίο έδεσε τη χώρα χειροπόδαρα. Και ξέρετε. Συγγνώμη, και το ελεύθερο χρέος που έγινε υπόθηκο. Το ελεύθερο χρέος που έγινε. Που έγινε υπόθηκο. Το κύριο Παπακωνσταντίνου να μιλάει ότι που δεν είχα θυμάστε, δεν είχαμε σάλιο και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή είπατε ότι μετά καταργήθηκαν οι τριγωνικές συναλλαγές, θα πρέπει να σας θυμίσω, επειδή και εκεί είχα βάλει το χέρι μου σαν Υφυπουργός Ανάπτυξης Εμπορίου, ότι καταργήσατε, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μόλις αναλάβατε κυβέρνηση, τον νόμο για των ενδομηλικών συναλλαγών που απέκλειε τις τριγωνικές συναλλαγές. Είναι έργο δικό σας αυτό. Δεν τα θυμάστε καλά. Εσείς καταργήσατε τον νόμο να και χαρίσατε πρόστιμα 1,2 δις. Αφήστε τα πρόστιμα τώρα. Εγώ σας λέω τι έγινε. Και ως γνωστόν, φουσκώσατε το έλλειμμα για να δικαιολογήσετε στο κομματικό σας ακροατήριο τη λήψη των σκληρών μέτρων. Όλα αυτά τα κάνατε εσείς. Και βλέπετε, εάν τα είχατε κάνει όπως εσείς λέτε, σήμερα δεν θα παλεύατε στο 2%. Κύριε Λιάτσο, και δεν σας πιστεύει κανένας. Προφανώς έχετε αγωνία και θέλετε βασιλετώσει σε κάθε τι. Μα γιατί λέτε για μας, λέτε στα άλλα κόμματα, λοιπόν. Πείτε κάτι για τον Καραμαλή. Αυτοί που δεν λένε για τον Καραμαλή, αφήστε να ξέρουν κάτι περισσότερο από εσάς. Αφήστε να ξέρουν. Φέρετε στον κόσμο. Αρκεστείτε στο 2,5% και πολύ σας είναι και αφήστε τον κόσμο να κρίνει. Αφήστε τον κόσμο να κρίνει ποιος κατέστρεψε. Αφήστε τον κόσμο να κρίνει ποιος κατέστρεψε την χώρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πουλάκη, να δούμε και την τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε, την τέταρτη για σήμερα. Είναι από τον καθηγητή τον κύριο Πανά. Να δούμε και την τελευταία δημοσκόπηση. Εδώ πέρα μιλάμε ότι ο κύριος Πανάς έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ κοπιαστική. Πήρε τις γνώμες 6.500 ανθρώπων. 6.500 ανθρώπων. Και εδώ λοιπόν, κύριε Πουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 30,9. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,4. Το ποτάμι πάλι και εδώ, τρίτο κόμμα με 6,2. Το ΠΑΣΟΚ 5,9. Το ΚΚΕ 5,4. Η Χρυσή Αυγή 5,1. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,5. Και εδώ εμφανίζεται το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών στο 2,9. Προσέξτε, σε αυτή τη δημοσκόπηση μου λέει άνθρωπος που δέχτηκε τηλεφώνημα, ναι, ότι ρωτάνε για κάποια κόμματα και, ναι, μετά, γιατί είναι τηλεφωνική, σηκώνει στο τηλέφωνο σου και λέει απαντήστε, ναι, πατήστε 1, 2, 3. Και όταν φτάνει
δεν λέει για το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών, λέει πατήστε το κουμπί για άλλα κόμματα. Και πολλοί δεν πατάνε το κουμπί για άλλα κόμματα, περιορίζονται στα πρώτα που ερωτώνται. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η δημοσκόπηση με το 2,9 στην ουσία το κίνημα είναι μέσα στη Βουλή. Και αυτό, όπως σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, φαίνεται από τις συγκεντρώσεις που γίνονται και τον κόσμο ο οποίος προσέρχεται στις συναντήσεις τις οποίες κάνουμε. Τώρα, πρόκειται για μια δημοσκόπηση μαμούθ. Έχει δείγμα 6.589 άτομα. Ρωτηθήκανε 6.589 άτομα. Εμφανίζει αποτελέσματα έκπληξη με στατιστικό σφάλμα μόλις 1,2% και ποσοστό αναποφάσεων πολύ χαμηλό, στο 5%, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αλλάξουν πολύ τα δεδομένα. Αφήστε το λίγο, κύριε Καλοκαιρινέ, να τη δούμε αυτή την κάρτα. Γιατί και ο κύριος Πανάς μας έχει δείξει η δουλειά του είναι σοβαρή και αξιόπιστη. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η κάρτα. Κύριε Πουλάκη, εδώ μιλάμε πλέον ότι έχει παγιωθεί απολύτως 5-24 ώρα πριν από τις εκλογές, 6-24 ώρα. Η σημαντική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία 24 ώρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διευρύνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε το σχόλιο σας και πόσο κοντά πιστεύετε εσείς, κύριε Πουλάκη, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδυναμία, που είναι και ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω 2-3 πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν από τις δημοσκοπήσεις, αλλά μου επιτρέπετε να κάνω και μία παρατήρηση για την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου του κύριου Πανά, διότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει σε όλους τους τομείς να μπουν κανόνες, να μπουν που θα τους ακολουθούν όλοι, και θα ήθελα με όλη την ευθύνη που έχω από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι μια δημοσκόπηση η οποία ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω σας ότι δίνει εγώ 4,5 μονάδες διαφορά. Θα ήθελα να πω ευθέως το ότι οι δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες που κάνουν έρευνες θα πρέπει να είναι στο ΣΕΔΕΑ, να έχουν καταγραφεί εκεί πέρα την έγκριση και στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Τελειώνω. Ωραία. Διότι πρέπει να τα λέμε όταν και οι δημοσκοπήσεις μας ευνοούν. Διότι αν το λέμε όταν δεν μας ευνοούν, καταλαβαίνετε, παίρνει άλλη διάσταση. Καλά κάνετε και το λέτε. Τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι από τις δημοσκοπήσεις μετά το Μάιο, κύριε Λιάτσου, όχι μετά το Σεπτέμβριο, και έχει σημασία μετά το Μάιο, οι ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών παρήγαγαν ένα πολιτικό γεγονός το οποίο μένει αναλύωτο μέχρι σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή παρήγαγαν πρώτη δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν άλλαξε ποτέ σε καμία δημοσκοπική έρευνα, από καμία εταιρεία, σε καμία χρονική στιγμή, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια που γίνονται οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το μοναδικό πράγμα που έχει ως διακύβευμα οι εκλογές και την Κυριακή. Για διακοπή μπορώ. Να. Το 2010 είχαμε, όχι ακριβώς τα ίδια μεγέθη, αλλά είχαμε ένα παρόμοιο σενάριο. Θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις ευρωεκλογές με 3,2 και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές ξημερώνοντας η Δευτέρα. Θα ήθελα να σας πω το ότι μίλησα για το χρονικό διάστημα. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί, έτσι, δεν θέλω να καπώ, αλλά θέλω, επειδή είπατε ότι δεν έχει επαναληφθεί, γι' αυτό το είπα. Λέω, δεν έχει επαναληφθεί επί 9 μήνες όλες οι εταιρείες να βγάζουν το ίδιο ως προς τον πρώτο και το δεύτερο. Και αυτό που σας λέω να το πάρετε σοβαρά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το μοναδικό διακύβευμα για την Κυριακή των εκλογών είναι το αν θα επιτευχθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ή δεν θα επιτευχθεί. Τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε? Εσείς ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα μελετάτε, είστε πολύ έμπειρος σε αυτό το κομμάτι. Τι εκτιμάτε? Θέλω να σας πω το ότι τις τελευταίες 3 μέρες, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία, οι πολίτες, όσοι ακόμα αμφιταλαντεύονται, όσοι ακόμα δεν έχουν πάρει οριστικά τις αποφάσεις τους,
θα πάρουν την τελική τους απόφαση βάσει της περιραίουσας πολιτικής ατμόσφαιρας. Δηλαδή, αφού έχουν την άποψη ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει και να ολοκληρώσει μόνος του το πολιτικό έργο και να δοκιμαστεί μόνος του για το πολιτικό πρόγραμμα που έχει, να είσαστε σίγουρος ότι θα του δώσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν θελήσουν να δώσουν και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν φαίνονται ότι είναι σταθερά σε αντιμνημονιακή πολιτική και σταθερά προσιλωμένες σε ένα προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ που να ταιριάζει, τότε θα έχουμε άλλη πολιτική εξέλιξη. Να δούμε, δούμε το πρωτοσέλιδο αύριο Τρίτη, σήμερα Τρίτη, της Κόντρα Νιούς, κύριε Καλοκαιρινέ. Σε κατάσταση αποσυσπήρωσης η Νέα Δημοκρατία, καταραίει το ΠΑΣΟΚ, εξαφανίζεται ο Γεωργάκης, γράφει η Κόντρα Νιούς. Κλείδωσε η αυτοδυναμία για τον Αλέξη. Μπαίνει δυναμικά στη Βουλή και ο Πάνος Καμένος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Κόντρα Νιούς αύριο. Δεν θα παραδώσουμε την εξουσία, λέει ο Βορύδης, και θυμάται τους παλιούς δεξιούς που την κρατούσαν με τα όπλα. Άλλο θέμα και η Κόσμο η Λίστα, ολόκληρη απολογία της εξαδέλφης του Παναγιώτη Βλαστού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα με μια συγκλονιστική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Στο Σφυρί βγάζουν οι Τούρκοι ιστορική ελληνική εκκλησία για 450.000 ευρώ, αδιαφορώντας παντελώς για την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά της Ορθοδοξίας. Οι Τούρκοι βγάζουν στο Σφυρί για 450.000 ευρώ την ιστορική ελληνική εκκλησία στην επαρχία Καϊσερί. Και το χειρότερο ακόμα είναι ότι ο μεσίτης που έβαλε την αγγελία λέει ότι είναι ιδιοκτήτης της εκκλησίας. Στο πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Κόντρα σε όλα», με πολύ πολύ δουλειά θα τα καταφέρουμε πάλι, γρήγορα θα ξαναγίνουμε πρώτοι. Και θέλω να περάσω στον κύριο Καπερνάρο, αφού πούμε φίλες και φίλοι ότι οι εκροές μετά την προκήρυξη των εκλογών έχουν φτάσει στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ και πάνω από 700 εκατομμύρια οι σημερινές αναλήψεις, κύριε Καπερνάρε, από τα Γκισέ. Το τραπεζικό μας σύστημα δέχεται πολύ έντονες πιέσεις. Έχουν διαβεβαιώσει ότι οι τράπεζες μας είναι ισχυρές και μετά από την έρευνα που έγινε και από τα τεστ που πέρασαν, θεωρούνται, έτσι θεωρήθηκαν από τους διεθνείς οίκους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών. Ναι. Τώρα, με ρωτάτε για ποιο θέμα. Να πούμε ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτισμική κληρονομιά. Να πούμε ότι. Ό,τι θέλετε, σχολιάζετε. Εγώ λέω διάφορες πληροφορίες. Εσείς σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, σχολιάζετε. Τις δημοσκοπίες, βασικά, να σχολιάσετε. Να σχολιάσετε τις δημοσκοπίες. Είχαμε τέσσερις δημοσκοπίες σήμερα που μας δίνουν, φίλες και φίλοι, γι' αυτό τις παίζω όλες τις δημοσκοπίσεις. Για να έχετε μία ολοκληρωμένη σφαιρική εικόνα 5-6-24 ώρα πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Να έχουμε όλη μία εικόνα. Και ο κ. Παπαδάκης ήταν πολύ σαφής αυτό που είπε προηγουμένως. Όλες οι δημοσκοπίσεις φέρνουν καθαρά μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα έδειχνε ότι ψιλοτσιμπάει, τα τελευταία 3-4-24 ώρα πάλι χάνει έδαφος η Νέα Δημοκρατία. Και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι πλέον μπορούμε βέβαια να πούμε ότι πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή λοιπόν λέτε ότι πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοδυναμία πιστεύετε ότι θα πιάσει. Όχι, διότι όταν βγάζει το 8ο κόμμα με ενδεχόμενο να πάρει 3 και να μπει. Με 2,9 η ίδια δημοσκόπηση, πάνω να πει ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτοδυναμία. Στις άλλες όμως τρεις το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι αρκετά κάτω. Είναι αρκετά κάτω. Είναι στο 2,2 τη ΣΑΛΚΟ. Όχι, σχολιάζω για την τελευταία, η Δετάρτη που είπατε, του κυρίου Πανά. Ναι. Επειδή έγινε σε μεγαλύτερο δείγμα. Αυτό δεν είναι 2,9. Αν το 8 έχουμε 8 κόμματα στη Βουλή, επουδενή θα είναι και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. 8 κόμματα δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία και πιστεύω ότι θα παραμείνει εκεί, εκτός αν αυξηθεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι κοτολογίες. Εγώ πιστεύω πάντοτε στις επίσημες δημοσκοπήσεις που είναι οι εκλογές. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Επειδή βλέπουμε ότι προηγουμένως 7,5 το ποτάμι, 4,1 το πρώτο που δείξατε. Στο ποτάμι, ναι. 7,5 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Εκεί βέβαια έχει μια αιτιολόγηση, γιατί είναι ο κ. Μαραντζίδης, ο οποίος είναι του ποταμιού. Πάντως θα παραδεχτείτε ότι το ποτάμι είναι τρίτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το φέρνουν. Ανεξάρτητα. Το φέρνουν. Σωστό. Ακριβώς τι εννοείται το φέρνουν. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Ας αποφασίσουμε εάν τις θεωρούμε εργαλείο ή αν δεν τις θεωρούμε εργαλείο. Είναι εργαλείο, ακούστε, είναι εργαλείο υπό αμφισβήτηση. Ωραία, τουλάχιστον εκφέρω την προσωπική μου άποψη. Σύμφωνο. Δεν έχω εμπιστοσύνη στα τελευταία δύο χρόνια στις δημοσκοπήσεις έτσι όπως γίνονται. Διότι έχω λογογνώσεως και επιχειρηματολογώ επειδή με δόκτυα κυρία ως υποψήφιο δήμαρχος Αθηνών. Εγώ θα το πω πιο χήμα από εσάς. Γιατί εκτιμώ και συμπαθώ πολύ την κυρία Ποδηματάκη, ήταν και πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος πριν να ασχοληθεί με την πολιτική.
ο κόσμος και διάφοροι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι το κόμμα σπρώχνεται γενικώς από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ότι έχει μια προνομιακή μεταχείριση από τα μεγάλα κανάλια και τις εφημερίδες. Ότι ο αγαπητός μας Σταύρος Θεοδωράκης. Ότι ο αγαπητός μας Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι δημοσιογράφος όπως και εγώ. Φαίνεται παντού καθημερινά με αρθογραφία κτλ. Έχει μια προβολή δηλαδή σχεδόν. Δέχεται και μεγάλες επιθέσεις όπως το ποτάμι. Δέχεται αυτό δεν θα το αναγνωρίσουμε. Πάντως είναι πρώτο τραπέζι πίστα κάθε μέρα σε όλα τα μίντια. Αυτό λέει. Οι αντίπαλοι του το λένε αυτό. Είναι τρίτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι μια επιτυχία αναμφισβήτητη στις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Είναι ένα καινούριο κόμμα, έτσι, έχει πετύχει πολλά σε πολύ σύντομο χρόνο. Άρα νομίζω ότι αυτό εξηγεί και το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει... κυρίως εξηγεί το πώς έχει βρει έρισμα στον κόσμο, στους πολίτες. Ναι. Να συνεχίσω. Ολοκληρώστε, ναι. Να πω λοιπόν ότι σε αυτό που λέει η κυρία Ποδηματά έχει δίκιο, διότι πράγματι σμπρώχνεται τόσο πολύ μέχρι σημείου που να απορεί κανείς γιατί τόσο πολύ. Και αυτό αποδεικνύεται επειδή υπάρχει ένα γνωμικό που λέει καλύτερα κρίση είναι η σύγκριση. Δεν έχει ματαγίνει αυτό ποτέ. Όχι τρίτο κόμμα, θα γίνει το αν είναι τρίτο κόμμα ή όχι, θα το δούμε την κυρία. Ναι. Με ένα υποψήφιο τρίτο κόμμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο σπρόξιμο εντός ή εκτός εισαγωγικών, κυρία Καπερνάρου. Ελάτε τώρα, κύριε Καπερνάρου. Όχι, έρχομαι και σα λέω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Χρόνια. Επειδή καλύτερα κρίση είναι εσύ, σα λέω. Ελάτε με ποιο άλλο κόμμα έγινε τόσο πολύ μεγάλη διαφήμιση. Εγώ παίρνω το Έθνος, την τελευταία τρίμηνο το Έθνος, δεν υπάρχει δισέλιδα. Αφιδώς μονοσέλιδα και δισέλιδα. Δεν είναι για ανά πάσα στιγμή το κύριο Θεοδωράκη και μπράβο του. Εάν αυτό τον επιβραβεύω γι' αυτό. Είναι θέμα ικανότητας και αξιοσύνης να καταφέρει συγκροτήματα. Το μεγάλο κανάλι και εφημερίδες επίπεδου έθνους να σε έχουν συνέχεια με δισέλιδα, τρισέλιδα, μονοσέλιδα κλπ. Μπράβο. Αυτό άμα μπορούσαμε να το μετουσιώσουμε σε δαπάνη, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη δαπάνη από αυτήν που καταναλώνουν τα δύο κόμματα που έρχονται τώρα πρώτα στις φημομετρήσεις. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά και επειδή η πραγματικότητα αποδεικνύει ως επί το πλείστον την ημέρα των εκλογών ότι πολλοί θα λένε διάφορα ελαφρυντικά για το ότι έχουν πέσει έξω στους υπολογισμούς του. Εκείνο που με ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω για να κλείσω, και επειδή δεν συμμετέχουμε σε τις εκλογές εμείς ως ρίζες, ριζοσπαστικός εθνικός συναγερμός, περιμένουμε στις επόμενες. Τις επόμενες εκλογές περιμένετε, ναι. Αυτές που θα είναι. Και χωρίς Μπαλτάκο. Χωρίς Τάκη Μπαλτάκο. Λόγω ελλείψεως αυτονομίας και αυτοδυναμίας. Λέω το εξής. Ακούσατε από τη σημερινή συζήτηση να συζητήσουμε κάποιο από τα σοβαρότατα θέματα που είναι πώς θα αντιμετωπιστεί μετά το δίμηνο που είναι τέλος Φεβρουαρίου αυτά που επίκυνται και που όλοι απευχόμαστε να είμαστε τώρα σε εκλογές και έρχονται αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν το μέλλον των παιδιών μας και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτά που ασχολούμαστε τώρα τόσες ώρες. Πάντως τώρα... Κύριε Καπερνάρο, γιατί δεν αναφέρετε το κόμμα σας, οι ρίζες, σε αυτά τα θέματα και γιατί δεν παίρνει μέρος σε εκλογές, γιατί κάνει καθυστέρηση, γιατί δίνετε... θέλετε να εμφανιστείτε μετά από 4 χρόνια. Όχι μετά από 4 χρόνια. Θα δικήσουμε σειρά, τώρα. 30 δευτερόλεπτα. Ακούστε. Θα περίμενα να ακούσω λοιπόν, επειδή με προκάλεσε ο κύριος Πουλάκης, την επόμενη μέρα θα πάνε οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συγκεκριμένοι, και θα πούν αιτιολογημένα ότι εμείς έχουμε αυτήν την άποψη, την οποία αιτιολογούμε έτσι και δεν θα σας δώσουμε αυτά που απαιτείτε, θα μας δώσετε αυτά που μας χρωστάτε, γιατί έχουν καθυστερήσει τις δόσεις και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό και σε αυτό το θέμα, ό,τι και αν κάνετε. Διότι δεν θα αφήσουμε τα Ελληνόπουλα χωρίς γάλα, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους συνταξιούχους μας χωρίς συντάξεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους αρρώστους μας χωρίς νοσοκομεία. Αυτά θα τα κάνουμε, θέλετε δεν θέλετε, κυρία Μέρκελ, να μας πει ο κύριος Πουλάκης ποια μέρα μετά αφού. Αν κάνουν κυβέρνηση, θα το πούν και ποιοι θα πάνε να τα πούν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο πρωθυπουργός της χώρας από την πρώτη συνάντηση. Δεν έχετε δεσμευτεί καθόλου γι' αυτό. Και δεν έχετε αναφέρει καθόλου γι' αυτά τα πράγματα. Πάντως, μία φορά, κύριε Καπερνάρο, έχετε πάρει το λόγο και χτυπάτε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ρώτησα. Δεν χτυπάω αφού καθόλου. Οι ρίζες. Ακούστε με δύο λεπτά. Αν μπορούσε ακούστε να με δύο λεπτά. Της Ελλάδας, ακούστε, κύριε Καπερνάρο. Πολύ ευχαρίστω. Κύριε... Για το θέμα είναι κύριε Καπερνάρο, και δεν είναι κομματικό. Εντάξει. Ούτε κύριε Καπερνάρο, εγώ σας ρώτησα γιατί τρεις φορές πήρατε το λόγο. Είπατε ότι δεν ακούμε από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων τα μεγάλα σοβαρά θέματα τα οποία τα αναφέρετε. Και παρόλα αυτά λέτε ότι το κόμμα μου που θα ανέφερε αυτά τα σοβαρά θέματα κάνει καθυστέρηση και θα εμφανιστεί μετά από 4 χρόνια. Δεν έχει σημασία με το κόμμα μου, σημασία έχει το δικό σας κόμμα. Εάν δεσμεύετε τι θα γίνει με την ΑΟΣ που δεν είπατε κουβέντα, τι θα γίνει με τη Θράκη που δεν τολμάτε να πείτε κουβέντα,
Τι θα γίνει με την εξωτερική πολιτική που δεν τολμάτε να πείτε κουβέντα. Τι θα γίνει με τα 200, τα 12 ναυτικά μίλια που δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι στο Ιόνιο να κάνουν σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας για τα χωρικά ύδατα. Τι θα γίνει με τη λάθρο μετανάστευση που λέτε είναι αδέρφια μας. Τι θα γίνει με την Έλληνο μετανάστευση 150.000 Ελληνόπουλα. Και τι θα γίνει με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξη. Με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξη. Πάντως κύριε Καπερνάρο, το πάθος σας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν κύριε Καπερνάρο, έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσο ένα πάνελ από 7 εκπροσώπους κομμάτων ή 6 είναι εναντίον επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε πρωθυπουργός. Αν είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, την κυβέρνηση εσείς. Βεβαίως και με ενδιαφέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε και ολοκληρώνω. Δεν ξέρω. Αδικούμε τους υπόλοιπους. Θα προσπαθήσω σαν πολίτης να βοηθήσω την κυβέρνησή μου, όποια και αν είναι, για να καταφέρει αυτά που πρέπει εναντίον των Γερμανών που τους θεωρώ εχθρούς μου. Θα κάνω τα πάντα να βοηθήσω την κυβέρνησή μου, όποια και αν είναι. Ή εσείς ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Σας το διαβεβαιώνω αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό πρεσβεύουμε εμείς. Είμαστε εθνικά σκεπτόμενοι. Ευχαριστώ, όχι κομματικά και μικροπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Θα πετύχουμε στο έργο μας. Μακάρι, σας λέω. Μακάρι. Πολλοί κόσμος θέλει μηνύματα για τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη. Μάλιστα μου λένε ότι πρέπει να παρέμβει και η εισαγγελία Αθηνών, λέει, για τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βορύδης. Θέλω να πάω στον κύριο Κουμπούρη. Λέγοντας πριν ότι ο Μοσχοβησή είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Δεν υπάρχει, λέει, κίνδυνος. Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Πιέρ Μοσχοβησή. Κανένας κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αρκεί να διατηρήσουμε το πρόγραμμα όμως, λένε. Γιατί λέει το μισό. Ασφαλίζει, δηλαδή. Τι αλλά ασφαλίζει. Να τηρήσει η Ελλάδα το πρόγραμμα. Τη δεσμεύσει. Και μόλις συγχωρείτε, λέει το μισό. Ό,τι και να γίνει. Αν τηρήσει το πρόγραμμα η Ελλάδα. Και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί πάντως. Όχι προς τα εκεί. Τώρα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Πρέπει να δημιουργηθεί, κύριε Λιάτσο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Πουλάκης, βέβαια, εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί, κύριε Βλάχο, ότι θα καταργήσει το μνημόνιο και ότι θα πάει να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος που η θέση μας είναι ότι δεν είναι βιώσιμο. Μα πάντα δεν ξέρει ακόμα. Πώς θα εξασφαλίσει την οικονομική χρηματοδότηση. Τώρα δεν θα μιλήσουν οι υπόλοιποι τρεις. Κύριε Βλάχο, τι εικόνα έχετε, δεν θα μιλήσουν οι υπόλοιποι τρεις. Όχι, μία είπα. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι τρεις. Είπε κάτι ο κύριος. Δηλαδή, άμα μιλάει ο καθένας και η κυρία Αποδημητρίου, όποτε θέλει, δεν κάνουμε εκπομπή. Σύμφωνοι, αλλά όταν λέμε ότι θα καταργήσουμε, πέστε μου πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της χώρας. Τίποτα άλλο. Αυτό έχει αξία. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά. Πάντως, πρέπει να μάθουν οι τηλεθεατές, το έχουν μάθει. Ότι η χρηματοδότηση της χώρας δεν γίνεται για την πραγματική οικονομία, δεν γίνεται για να πληρώνουν. Από πού θα κάνετε εσείς τη χρηματοδότηση, πέστε μας. Δεν γίνεται για να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν γίνεται για να πληρωθούν όμως οι συντάξεις. Γίνονται για να επιστρέψουν τα χρήματα σε αυτούς που τα δανείζουν. Αυτό. Θέλω να πω στον κύριο Κουμπούρη, θα το ξέρει βέβαια, το λέω και για εσάς φίλες και φίλοι. Οι ελίτ αυξάνουν τα κέρδη τους στην κρίση. Το 1% θα έχει περισσότερο πλούτο σε λίγο από το 99% και μιλάω για μια έρευνα πολύ σοβαρή από τη μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam που ανακοινώθηκε εν ώψη της έναρξης των εργασιών του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός 14-21 Ιανουαρίου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη συγκλονιστική μελέτη, η περιουσία που βρίσκεται, κύριε Κουμπούρη, στα χέρια του 1% των πλουσιωτέρων στον κόσμο θα ξεπεράσει το 2016 αύριο. Εκείνη που κατέχει το υπόλοιπο 99%. Δεν είναι κομμουνιστές αυτοί που τα γράφουν. Όχι, φυσικά. Ναι. Άρα το ΚΚΕ έχει δίκιο όταν λέει ότι η κοινωνία. Το ΚΚΕ έχει σε πολλά δίκιο. Και οι εργαζόμενοι σε πάρα δεν πολλά μπορούν μάλιστα να ζήσουν καλύτερα όταν ο πλούτος που παράγεται τους αφαιρείται και αντί να ζήσουν καλύτερα, αντί να γίνεται παραγωγική διαδικασία για να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, γίνεται για να υπηρετήσει στον καπιταλισμό τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Και το ερώτημα, κύριε Λιάτσο, είναι το εξής. Τη Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, θα φύγει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το βάρος της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής. Το δίνουν όλες εσείς οι. Εσείς είπατε ότι ίσως είναι και αυτό. Δίνει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παίζει και αυτό. Καλά το θυμάμαι. Ναι, παίζει και αυτό και τα λοιπά. Παίζει και αυτό. Κάτω από το βάρος των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσε. Ναι. Το θέμα είναι εκείνοι που θα έρθουν. Αυτές τις πολιτικές θα τις ανακαλέσουν. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί το λαό και τους εργαζόμενους. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι λέει και από ό,τι τονίζει, δεν πρόκειται να ανακληθούν αυτές οι πολιτικές. Δηλαδή τα μνημόνια θα είναι διαρκείας, το Σύμφωνο Σταθερότητας θα ισχύει, ίσως και λυσμένοι προϋπολογισμοί θα ισχύουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εδώ, η Λαγκάρντ θα είναι εδώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα αυτά θα είναι εδώ. Επομένως ο λαός δεν μπορεί να ελπίζει. Εάν δεν βγει στο προσκήνιο,
Μάλιστα. Και το ΚΚΕ θα είναι στο προσκήνιο μαζί με το λαό. Δύναμη στο ΚΚΕ, mm-hmm. που σημαίνει ισχυρή αντιπολίτευση, σημαίνει ισχυρή αντιπολίτευση για το λαό. Για το λαό στη Δευτέρα θα είναι πάλι στην αντιπολίτευση, κύριε Λιάτσο. Σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να αντιπαλέψει, να απαιτήσει και να διεκδικήσει με, βάρος, με βάση τις σημερινές του ανάγκες. Κύριε Λιάτσο, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. 2 εκατομμύρια περίπου είναι οι ανασφάλιστοι. 300.000 δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Αυτοί πώς θα ζήσουν? Ότι θα επανέλθει η σύνταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στο κάτω από τα 700 ευρώ η 13η σύνταξη, για μεσησίτια και όλα αυτά. Θα ανακληθούν όλες οι αντεργατικές αντιλαϊκές αποφάσεις που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και χειροτέρευσαν τη ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και μάλιστα, δεν πρόκειται να ανακληθούν. Επομένως, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται ο λαός να έρθει στο προσκήνιο, χρειάζεται να απαιτήσει καλύτερα, να ζήσει καλύτερα με το μόχθο που παράγει, και φαίνεται και από τα στοιχεία που δώσατε, γιατί μπορούσα να σας πω και εδώ στην Ελλάδα. Όμιλοι μονοπωλιακοί το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει τα κέρδη τους κατά 10 δισεκατομμύρια. Να σας πω επίσης ότι οι Έλληνες εφοπλιστές κάνουν στο εξωτερικό παραγγελίες κατά 13 δισεκατομμύρια και τα δικά μας ναυπηγεία μένουν κλειστά. Στη ζάχαρη που είπατε προχθές μένει κλειστή λόγω των ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η Ένωση δεν αλλάζει, κύριε Λιάτσο. Η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει και οι λαοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει. Και το ΚΚΕ δεν σπέρνει αυταπάτες. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που πρέπει να δοθεί απάντηση με το λαό και τους εργαζόμενους. Πάμε στον κύριο Καρχημάκη. Εγώ, θέλετε να απαντήσετε και κάτι στον κύριο Βλάχο. Βεβαίως, επειδή ο κύριος Βλάχος αμφισβήτησε τα όσα είπα, θα του θυμίσω την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει, ναι, την κέρια και σωτήρια στάση της κυβέρνησης Παπανδρέου το Μάιο του 10 και καταλογίζει λαθροχειρία μέχρι το 2009. Λέει λοιπόν η έκθεση: η αποφασιστικότητα του Παπανδρέου το 2010 απέτρεψε την ολική καταστροφή και κύριε συνεχίζει. Καρχημάκη, θα μου επιτρέψετε κάτι, ναι, για να μην σας διακόψω. Με πιέζει το κοντρόλ για διαφημίσεις και θα σας δώσω 2 λεπτά διαφημίσεις θα κάνω. Βεβαίως, και βεβαίως, μετά έχετε το λόγο εσείς, για να μην σας διακόψω, και μετά ο κύριος Γεωργίου. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα.